Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα spoiler για το reality επιβίωσης. Βρισκόμαστε στα μέσα Μαΐου και η τηλεοπτική σεζόν οδεύει προς το τέλος της, αφού από τις αρχές Ιουνίου και σταδιακά τα προγράμματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να αποχαιρετούν τους τηλεθεατές. Το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας παίχτηκε και εκεί είδαμε την αποχώρηση του Γιώργου Κόρομη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το reality επιβίωσης θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, με τον ημιτελικό και τον τελικό να διεξάγονται στο Γαλάτσι με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό. Τέσσερις παίκτες θα φτάσουν στην Αθήνα, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό της παραγωγής, και τα φαβορί είναι πολλά. Ο Σάκης Κατσούλης εδώ και καιρό έχει κλειδώσει την πρώτη θέση στα στατιστικά και θεωρείται όχι μόνο ένας από τους πιο δυνατούς παίκτες, αλλά και το μεγάλο φαβορί. Ένας ακόμη από τους δυνατούς είναι ο Νίκος Μπάρτζης. Μπορεί τη φετινή σεζόν να έχει σχολιαστεί πολύ και να έχει γίνει μισητό σε κάποιους, όμως έχει και φανατικούς οπαδούς που αισθάνονται ότι του χρωστούν το έπαθλο αφού είχε αποχωρήσει οικειοθελώς πριν δύο σεζόν. Την τριάδα του Γαλατσίου φαίνεται ότι θα συμπληρώσει ο Ηλίας Μπόγδανος, ενώ από τα κορίτσια του Survivor All Star η Σταυρούλα Χρυσαϊδή κερδίζει έδαφος. Εντύπωση όμως δεν θα προκαλέσει αν δούμε και τον Κωνσταντίνο Βασάλο, αφού έχει και εκείνος τους δικούς του φαν στην Ελλάδα.